Καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Γεια χαρά παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα μάθουμε πώς να καθαρίζουμε γρήγορα και εύκολα το κράνος μας. Να πούμε ότι το κράνος, επειδή είναι εκτεθειμένο στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως φυσικά και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία εκτίθονται σε σκόνη, αέρα κλπ, έχουν την τάση να βρωμίζουν με τον καιρό. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αρχικά, σίγουρα θα πρέπει να αφαιρέσουμε την εξωτερική ζελατίνα. Αυτό γίνεται πιέζοντας τα κατάλληλα σημεία με πάρα πολύ απλό τρόπο. Όπως βλέπουμε, έχει βγει. Θα σας δείξω λίγο αργότερα πώς θα την καθαρίσετε. Και περνάμε στο σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι η αφαίρεση της εσωτερικής επένδυσης. Συνήθως μάγουλα και το επάνω μέρος βγαίνουν κουμποτά, οπότε μη φοβάστε, θα ακούτε και τον αντίστοιχο ήχο νομίζω. Γενικά μη φοβάστε ότι θα προκαλέσετε κάποια ζημιά. Να το πρώτο κομμάτι. Πάμε να αφαιρέσουμε και το δεύτερο. Το κάθε μάγουλο συγκρατείται από τρία κλιπ, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι. Ένα, δύο, τρία, τα βλέπετε και σας εδώ. Και τέλος πάμε να αφαιρέσουμε όλη την υπόλοιπη εσωτερική επένδυση, δηλαδή το άνω μέρος της κεφαλής. Το οποίο άνω μέρος της κεφαλής είχε δύο κλιπ πίσω και δύο κλιπ μπροστά. Θα σας το αφήσω να το δείτε ότι μοιάζει με μικρό σκουφάκι και μπορείτε να το κλείνετε μαζί με τα μαξιλαράκια που είναι για τα μάγουλα. Πάμε να σας δείξω τι θα χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε όλα τα μαξιλαράκια. Εννοείται πως για τίποτα στον κόσμο δεν χρησιμοποιούμε απορριπαντικά ή σκληρά χημικά ή προϊόντα που περιέχουν μέσα χημικά. Προτιμήστε αυτό εδώ. Το Johnson Baby Shampoo είναι ό,τι πιο απλό για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κράνου σας. Το ανοίγουμε. Βάζουμε λίγο όσο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Και βάζουμε μέσα τα πράγματά μας. Τα τρίβουμε έτσι όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ μάλιστα θα προτιμήσω να τα αφήσω μέσα τουλάχιστον ένα μισάωρο για να βγει ό,τι βρωμιά έχει μαζευτεί και εννοείται πως θα τα ξεπλύνω πριν κάνω οτιδήποτε. Ορίστε, βάζουμε και το άλλο. Να θυμάστε πως ό,τι προσέχετε θα το έχετε για περισσότερο καιρό. Ό,τι δεν το προσέχετε θα σας αφήσει και εκείνο. Έτσι πάει με όλα τα πράγματα. Και καμιά φορά και με τους ανθρώπους. Και ομοίως επαναλαμβάνουμε και με το επάνω μέρος που είπαμε θυμίζει κάτι από σκουφάκι.
Το βάζουμε και αυτό μέσα. Βάζουμε και λίγο ακόμα. Θα τα αφήσουμε όλα μαζί εκεί τουλάχιστον για ένα μισάωρο. Μετά θα τα ξεβγάλουμε με μπόλικο νερό και θα τα τοποθετήσουμε έτσι καλή ώρα σε μια πετσέτα σαν αυτή εδώ, να στεγνώσουν στο φυσικό αέρα. Δηλαδή, προτιμήστε να τα βγάλετε παράδειγμα έξω στο μπαλκόνι σας ή σε έναν εξωτερικό χώρο. Με την θερμοκρασία που έχει ακόμη το εξωτερικό περιβάλλον, πιστέψτε με, θα στεγνώσουν μέσα σε λίγες ώρες. Μην επιχειρήσετε να τα στεγνώσετε με πιστολάκια ή θερμό αέρα, θα τους κάνετε κακό και καλό είναι να διαβάζετε τυχόν ετικέτες ή οδηγίες που μπορεί να τα συνοδεύουν και να σας προειδεάζουν για το πώς πρέπει να γίνει ο καθαρισμός κάποιου συγκεκριμένου κράνους. Αν δεν θέλετε να προκαλέσετε ζημιά στο κράνος σας, προτιμήστε έτσι πανάκια με νεράκι σκέτο χωρίς κάτι άλλο και εφαρμόστε όσες φορές χρειάζεται έτσι ώστε να απομακρύνετε όλη τη βρωμιά από παντού. Προτιμήστε έτσι να είστε λίγο σχολαστικοί, μιας και δεν είναι κάτι που το κάνετε κάθε μέρα. Και διάφορες εσοχές ή μέρη που δεν μπορείτε εύκολα να φτάσετε, προτιμήστε να τα καθαρίσετε με τη χρήση μιας μπατονέτας, να φυσήξετε το εσωτερικό μέρος με κρύο αέρα προκειμένου να απομακρυνθούν έτσι οι δρομιές και οτιδήποτε έχει πάρει μέσα. Να δείτε, έγινε σχεδόν κατάμαυρο και είναι ένας τύπος που το καθαρίζει αρκετά συχνά το κράνος του, δεν το αφήνει έτσι. Καθαρίστε τα πάντα, ακόμη και στο προστινό μέρος, όχι όσα βλέπει πεθερά που λέμε. Και αποφύγετε, όπως είπα και νωρίτερα, χημικά και πολύ δυνατά καθαριστικά που πάλι στηρίζονται σε χημικά. Ακόμα και ένα carbon κράνος να έχετε, θα κάνει ζημιά στην εσωτερική επένδυση και σε κάποια πλαστικά μέρη, όπως υποσιαγόνιο και πυρήνιο. Και όταν τελειώσετε με όλα αυτά, φερθείτε αντίστοιχα και στη ζελατίνα του κράνου σας. Μια καθαρή ζελατίνα βοηθά στο να βλέπετε καλύτερα τις λεπτομέρειες στον δρόμο. Μια θαμπή ή μια ζελατίνα γεμάτη γρασμίες δίνει πολλές φορές λάθος εντυπώσεις. Είναι αυτό που λέμε τα φαινόμενα απατούν. Και όταν τα φαινόμενα απατούν στον δρόμο, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Ορίστε, πεντακάθαρη και γυαλιστερή, όπως πρέπει να είναι.
Έχουμε μείνει στη διαδικασία όπου η εσωτερική επένδυση του κράνους έχει μείνει και μουλιάζει για μισή ώρα μέσα στο νερό με το σαμπουάν. Μέχρι να ξημερώσει λόγω της ζέστης θα έχει στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θέλουν καθάρισμα κάποιες εσωτερικές λεπτομέρειες πριν βάλουμε την επένδυση και να φυσήξουμε λίγο το κράνος με κρύο αέρα και όχι πολύ δυνατά. Στο τέλος απλά επανενώνουμε τα κομμάτια. Βάζουμε την εσωτερική επένδυση, την κουμπώνουμε, βάζουμε στα κλειψάκια της τη ζελατίνα και είμαστε έτοιμοι να βολτάρουμε. Άλλο ένα βιντεάκι του Άντων 26 έφτασε στο τέλος του. Εδώ Αντώνης, ευχαριστώ όσους παρακολουθήσατε το βίντεο μου μέχρι το τέλος. Πατήστε ένα like ή ένα dislike ανάλογα αν σας άρεσε ή όχι. Κάντε μια εγγραφή αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα και φυσικά κάτω στην περιγραφή περιμένω τα σχόλια και τις ιδέες σας. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά να χαμογελάτε, να γουστάρετε σε ό,τι κάνετε και πάντα κράνος.